Το σε εφετείο κακουργημάτων ενώπιον του οποίου εκδικάστηκε η υπόθεση τη Μονή Βατοπεδίου έκανε δεκτή σχετική ένσταση κατηγορουμένων προκειμένου να μην καταθέσει ω μάρτυρα κατηγορητηρίου ο πρώην Υπουργό Γιώργο Παταλωτή που συμμετείχε στην Εξεταστική Επιτροπή τη Βουλή όταν ερευνούσε την υπόθεση των ιερών ανταλλαγών τη Μονή Βατοπεδίου. Την ένσταση υποστήριξαν οι περισσότεροι κατηγορούμενοι προκειμένου να μην καταθέσει ο πρώην Υπουργός. Όπω ανέφεραν, η γνώση που έχει για την υπόθεση προήλθε από τη συμμετοχή του στην Εξεταστική Επιτροπή τη Βουλή, που είχε ασχοληθεί με τι αποκαλούμενε ιερές ανταλλαγέ όταν αναζητήθηκαν ενδεχόμενε ευθύνε υπουργών. Η έσταση αφορούσε το γεγονό ότι, με τη συμμετοχή του πρώην Υπουργού στην Ενλόγω Επιτροπή, θεωρείται ότι έχει ενεργήσει ω προανεκκριτικό υπάλληλο και βάσει του κώδικα ποινική δικονομία δεν μπορεί να καταθέσει ω μάρτυρα στο δικαστήριο. Η ένσταση με ανάλογη εισαγγελική πρόταση έγινε ομόφωνα δεκτή από το δικαστήριο. Να σημειωθεί ότι η πλευρά των δύο βασικών κατηγορουμένων στην υπόθεση του ηγούμενου Εφραίμ και του μοναχού Αρσένιου δεν προσυπέγραψε την έσταση, αφήνοντα στην κρίση του δικαστηρίου το θέμα που τέθηκε. Ο κύριος Παταλωτής με δηλώσει το αφού είχε ξεσπάσει υπόθεση των ιερών ανταλλαγών είχε αναφερθεί σε σκάνδαλο και σε ξεπούλημα δημόσια περιουσίας. Οι κατηγορούμενοι λογοδοτούν στο δικαστήριο για το βαθμό εμπλοκής που του καταλογίζεται είτε ω φυσική είτε ω ηθική αυτούργη σε πράξεις απιστία και ψευδών βεβαιώσεων. Η υπόθεση αφορά στην παράδοση από τη μονή στο δημόσιο τη Λίμνη Βυστονίδα και των παραλίμνιων εκτάσεών τη συνολικού εμπαδού περίπου 27.000 με αντάλλαγμα ακίνητο δημοσίου. Η εν λόγω ανταλλαγή που κατά τη δικογραφία προκάλεσε ζημιά στο δημόσιο έγινε την περίοδο 2006-2008 και στηρίχθηκε στην προηγούμενη παραδοχή εκ μέρου των αρμοδίων κρατικών υπηρεσιών ότι η αγιορείτικη μονή έχει στην ιδιοκτησία της τη Βιστονίδα από το 1080 οπότε της έγινε σχετική δωρεά από τον τότε Βυζαντινό Αυτοκράτορα με Χρυσόβουλο. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι κατηγορούμενοι αγνώστους παρερμήνευσαν το περιεχόμενο των χρυσόπουλων που επικαλείται Ιερά Μονή ως τίτλους ιδιοκτησίας, υιοθετώντας τους χειρισμούς της με και προσχηματικές αιτιολογίες, με αποτέλεσμα οι ενεργείες τους να πλήξουν τα συμφέροντα του δημοσίου.